του για τα εσωτερικά ζητήματα είναι άκυρες. Null and void χαρακτηρίζονταν στο έγγραφο του Grand Montana, περιλαμβάνεται στο έγγραφο που κατέθεσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης στη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα στις 22 Σεπτεμβρίου, το οποίο αποκαλύπτει αυτούσιο το σίγμα. Αντίθετα, κάποιες προτάσεις επαναλαμβάνονται, εκτός όμως από την εκπεριτροπή στην Προεδρία, για την οποία δεν γίνεται καμία αναφορά. Επαναλαμβάνει αρχικά τη θέση του για τα θέματα ασφάλειας. Άμεση κατάργηση εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων από την πρώτη μέρα εφαρμογής της λύσης και αντικατάστασής τους με ένα νέο αξιόπιστο σύστημα ασφάλειας υπό τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και δραστική μείωση των κατοχικών στρατευμάτων στα επίπεδα του 1960 με ρήτρα αποχώρησης. Για τα κέρια ζητήματα εσωτερικής πτυχής που προκαλούν την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης υπό την επικεφαλίδα Way Forward, πορεία προς τα εμπρός, αναφέρει τα εξής. Σε σχέση με την αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων και αφού επαναλαμβάνει πως βασικό στοιχείο είναι η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, σημειώνει ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται. Από την άποψη αυτή και υπό την επιφύλαξη των τουρκικών προτάσεων, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για ορισμένες ομοσπονδιακές συλλογικές αρχές, στις οποίες εμπλέκονται θεμελιώδη συμφέροντα για οποιαδήποτε από τις δύο κοινότητες και με πλήρη σεβασμό της αρχής της μη καταπάτησης για την απέτηση μιας θετικής ψήφου ενός μέλους κάθε κοινότητας, υπό τον όρο ότι υπάρχει πάντα ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης αδιεξόδων. Ομοίως και για το περιουσιακό. Καταθέτει το σεβασμό του στην άποψη του Γενικού Γραμματέα ότι πρέπει να υπάρχουν δύο καθεστώτα για τις κατεχόμενες περιουσίες και σημειώνει τα εξής. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το ατομικό δικαίωμα ιδιοκτησίας και ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η νομολογία του ΕΔΑΔ, ιδίως για τον εκτοπισθέντε ιδιοκτήτη ή τη στενή του οικογένεια που σκοπεύει να επιστρέψει στο ακίνητο και να το χρησιμοποιήσει ως σπίτι. Ταυτόχρονα, δεν θα έπρεπε να αποσπά την προσοχή μας στο γεγονός ότι εκκρεμούν ακόμα πολλά υποθέματα στο περιουσιακό που παραμένουν ανεπίλητα. Σε σχέση με το μείζον ζήτημα της ισότιμης μεταχείρισης Ελλήνων και Τούρκων υπηκόων, στέκεται ιδιαίτερα στην ανάγκη μία αλλίωση της συμφωνηθήσας δημογραφικής αναλογίας. Προτεραιότητά μας είναι να σεβαστούμε και να διαφυλάξουμε την εσωτερική δημογραφική αναλογία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 4:1 που θα πρέπει να υπάρχει την πρώτη μέρα της έναρξης ισχύως της Συμφωνίας Λύσης. Επικαλούμενος μάλιστα μία σειρά ενεργειών της Τουρκίας, τις οποίες εντάσσει στο λεγόμενο σχέδιο Β, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει προς τον Γενικό Γραμματέα ότι ίσως έτσι εξηγείται γιατί η Άγκυρα ήταν απρόθυμη να καταλήξει σε τελική διευθέτηση κατά τις διαπραγματεύσεις στον Grand Montana. Για πρώτη φορά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θέτει ως προϋπόθεση για μια νέα διάσκεψη για την Κύπρο όχι μόνο την καλή προετοιμασία που πρέπει να γίνει είτε με ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα ή και από το Συμβούλιο Ασφαλείας συλλογικά, αλλά και τη δέσμευση των πλευρών ότι θα καταθέσουν γραπτό στις προτάσεις τους, ακόμη και αν αυτές θα είναι subject to, δηλαδή υπό την προϋπόθεση άλλων παραμέτρων, όπως έπραξε ο ίδιος στις 5 Ιουλίου στη Γενέβη.